πράγματι, κύριε Φυλαχτέ, χθες το απόγευμα συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα απευθείας τόσο με τον πρόεδρο της Ολομέλειας, τον πρόεδρο της Αθήνας, τον κύριο Βερβεσό, όσο και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, πρόεδρους, αποφασίστηκε από κοινού η δωρεά στο νοσοκομείο της Δράμας ενός αφορητού αναπνευστήρα, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Πρέπει να πω δε ότι τη δαπάνη της αγοράς την ανέλαβε προσωπικά ο ίδιος ο πρόεδρος της Ολομέλειας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να επιδείξει την συνεισφορά του, τη συμμετοχή του, την προσωπική στην όλη αυτή προσπάθεια. Πέραν τούτου, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι και ο ΛΕΔΕ, ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών, που είναι ένα σωματείο των δικηγόρων της περιφέρειας, στο οποίο είμαι υπηρετώ στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την ενίσχυση του νοσοκομείου της Δράμας με την αγορά και διάθεση δύο ψυγείων για την φύλαξη των δειγμάτων που λαμβάνονται αυτή την περίοδο. Θέλω να πω ότι οι δικηγόροι, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών της περιοχής μας. Είναι σαφές ότι η υγειονομική πολιτική είναι θέμα του κράτους, της πολιτείας, αλλά τόσο οι ιδιώτες όσο και οι φορείς νομίζω ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στην κρατική μέρημνα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και ιδιαίτερα η περιοχή μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και που τις βιώνουμε όλοι μας καθημερινά. Πάντως, προξενή θα έλεγα αλγινή εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, ότι τελικά με χορηγίες ουσιαστικά λειτουργεί το σύστημα. Σαν να απουσιάζει λίγο το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία, ή κάνω λάθος? Δυστυχώς, σε αυτό που λέτε, έχει μεγάλο μέρος αλήθεια σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς, βιώνουμε τώρα το τι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Η οικονομική κρίση που είχε σκύψει στη χώρα δεν άφησε ανεπηρέαστη, δυστυχώς, ανεπηρέαστο τον τομέα της υγείας. Και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια τα βιώνουμε σε όλο το μεγαλείο αυτή την περίοδο. Είναι σαφές, αυτό είπα και προηγουμένως, ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική μέρημνα στον τομέα της υγείας, δεν πρέπει να υποκαταστήσει κανείς. Μόνο βοηθητικά μπορούμε να λειτουργήσουμε και δυστυχώς αυτή την περίοδο φαίνεται ότι η βοήθεια από τους ιδιώτες είναι πάρα πολύ σημαντική και δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει αυτή η διάθεση, η θέληση, όσο ακόμα τουλάχιστον μπορούμε, να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας που έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.